Μουρίδη, έρχομαι σε εσάς. Ναι, γεια σας. Να μας πείτε τη δική σας εμπειρία και βεβαίως μετά από τον Γολγοθά των χειρουργείων, μετά από τον τραυματισμό σας, τον άλλο Γολγοθά να περιμένετε απαντήσεις αρμοδίως από υπηρεσίες για τις ευθύνες τους και για τον έλεγχο, τον μπάκι, οχημάτων. Σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας και μου δίνετε ευκαιρία να ενημερώσω τον κόσμο προς τα έξω το πόσο επικίνδυνα είναι τα μπάκι και τι είδους τραυματισμού μπορεί να πάθεις με τον μπάκι. Αλλά και ταυτόχρονα πόσο εύκολα μπορούσε να μετριαστεί η πιθανότητα να έχω το ατύχημα, αλλά και ταυτόχρονα να μετριαστεί ο τραυματισμός μου, το extent του τραυματισμού, το πόσο πολύ τραυματιστικά. Λοιπόν, πήγα και εγώ και νοικιάσα μπάκι για να πάω στον Άπακαν, στον Ακάμα, όπως κάνουμε όλοι, για να πάω έναν περίπατο στον Ακάμα, έτσι μας το προωθούν. Ενοικιάσαν τον μπάκι, ήταν στον 5 άτομα, θα ενοικιάζαν 3 μπάκι. Εγώ θα το οδηγούσα μόνος μου τον μπάκι. Πληρώσαν τον άνθρωπο, δώσαμε deposit, υπογράψαν χαρτί το οποίο σε γενικές γραμμές έλεγαν ότι δεν φέρει κάποια ευθύνη ο επιχειρηματίας αν πάθουμε εμείς κάτι. Μας έδειξαν τα μπάκι, τα πιάσαμε και ξεκινήσαμε προς τον Άβακα. Ναι. Σε μεταξύ, απλά πήρατε τα μπάκι, το κλειδί, ξέρω εγώ, και φύγατε. Δεν συγκεκριμένα, μας έδειξαν τίποτε. Για παράδειγμα, εγώ δεν ήξερα καν από πού ξεκινά τον μπάκι. Ναι. Γύρευκα να βρω τον δρόμο που ξεκινά. Λοιπόν, έδωσε μας όμως ένα χάρτη, ο οποίος εκείνος ο χάρτης μας δείχνει τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε mm-hmm. στον Άβακαν. Η διαδρομή αποτελείται από δρόμους μεγάλους, μικρούς και χωματόδρομων. Μπήκαμε στο χωματόδρομο προς τον Άβακα. Μια φάση σε μια στροφή βρέθηκα με τον μπάκινα με στους δύο τροχούς. Δοκίμασα να το προσπάθησα να το ισώσω, αλλά δυστυχώς έγειρε στα αριστερά. Έβγαλα συνέστητα λόγω αντανακλαστικών έξω το αριστερό μου το χέρι. Ακούμπησα το στιγμιαία στο έδαφος. Και απευθείας το βάλα πίσω με στο όχημα. Και μετά γύρισα και είδα το χέρι μου. Εντάξει, είναι το χέρι μου, δεν ξέρω αν μπορεί να το δείξετε. Ναι. Αυτό που δεν μπορούμε να δείξουμε βεβαίως είναι την κατάσταση του χεριού σας εκείνη τη μέρα του, ναι. του δυστυχήματος. Δεν το επιτρέπει βεβαίως και αρχή ραδιοτηλεόρασης, ναι, αλλά δεν είναι. Ναι. Και απολογούμαστε βεβαίως, φαίνεται και από την εξέλιξη, ναι. Το χέρι σας. Να πούμε ότι τώρα είστε περίπου στο 30ο χειρουργείο σε μια προσπάθεια ναι. να το σώσετε. Ο γιατρός μου το χέρι μου το χαρακτηρίζει σαν ακροτηριασμένο χέρι. Ναι. Λοιπόν, για να καταλήξει το χέρι μου να είναι όπως είναι τώρα, πέρασα περίπου 30 χειρουργεία, 4-5 μήνες σύνολο μέσα στους τελευταίους 12 μήνες μέσα στην πολυκλινική. Αντιλαμβάνεστε, άλλαξε η ζωή μου που διοικεί στον ουρανό. Αλλά εντάξει, τώρα εισαγωγικά είμαι καλά. Και άμα λέω καλά, δηλαδή το χέρι μου δεν θα χάσω. Εκινδύνεψα πολύ να το χάσω. Εκινδύνεψα να χάσω τα δύο μου τα δάχτυλα. Πιάσε μου όμως σχήμα που το πόδι να μου βάλει. Βασικά το χέρι μου είχε γιώσει, δεν είχε σπάσει. Είχα ναι. γιώσει, μου φορά αγκία, νεύρα, τένοντες, κόκκαλα. Ναι. Ήταν σε φάση νεκροτηριασμού. Μπορείτε να δείτε την ακτινογραφία. Ήταν εντελώς παραμορφωμένο. Τώρα το χέρι μου γλίτωσα την, θα ζωντανό, θα το χάσω. Αλλά σίγουρα η λειτουργικότητα του θα γίνει όπως στο δεξί μου χέρι, ούτε η εμφάνιση του όπως στο δεξί μου χέρι. Σίγουρα θα έχω πολλά επιδιορθωτικά χειρουργεία ως τη φάση ναι. που να πεθάνω, όχι μόνο ακόμα ως τώρα, ως που να μεγαλώσω και να καταλήξω κι εγώ να πεθάνω. Τώρα, κυρία Σαμαρίδη, ναι. να πούμε και λίγα λόγια για εσάς. Τώρα είστε 31 ετών. Το ναι. δυστύχημα συνέβη πέρσι, το καλοκαίρι. Ναι. Έχετε σπουδές και διδακτορικό στην αναγεννητική ιατρική, εργάζεστε στο ΤΕΠΑΚ. Ναι. Το λέμε αυτό έτσι συνόλου ότι δεν είναι απλά πήρατε, τρέχατε, κάνατε τρέλες κλπ. Κανονικά με την παρέα σας ενοικιάσατε τον μπάκι. Δεν σας είπαν καν από πού ξεκινάτε. Ξεκινήσατε να κάνετε τη βόλτα σας στον ΑΚΑΜ. Για να πάμε περίπατο στον ΑΚΑΜ. Ναι. Και η κατάληξη ήταν αυτή. Η κατάληξη ήταν αυτή. Κοιτάξτε, μέρος της δουλειάς μου είναι να κάνω εκτιμήσει επικινδυνότητας. Δηλαδή, επειδή είναι εργαστηριακή δουλειά μου και δουλεύω με επικίνδυνους εξοπλισμούς ή με επικίνδυνα χημικά ή με κύτταρα καρκινογόνα, πρέπει να κάνω μια εκτίμηση επικινδυνότητας και μια μετρίαση εκείνης της επικινδυνότητας για να μπούμε στο εργαστήριο να δουλέψω. Σε τούτη την περίπτωση, δεν έγινε τίποτε που τον επιχειρηματία προς σε μένα. Σε θέμα πόσο επικίνδυνα είναι τα μπάκια και πώς μπορώ να μετριάσω. Δηλαδή, μπορούσε πολύ απλά να αποφευθεί το ατύχημα μου με το να μου έλεγε ότι ξέρεις τώρα τα μπάκια σαν αποδογυρίζονται εύκολα. Πρέπει να λατώνεις πολύ πριν μπεις μέσα στη στροφή. Πρέπει να φορείς το λίμπου πάνω σκάτω. Και αν για οποιοδήποτε λόγο έγινε το ατύχημα και να αποδογυρίστηκε, τα χέρια πάντα στο τιμόνι. Mm. Εάν ο άνθρωπος εξόδευε ένα-δυο λεπτά να μου πει το πράγμα, εγώ πολύ πιθανό να μην είχα το ατύχημα. Και αν το είχα το ατύχημα, να μην έβγαζα το χέρι έξω και να το γιώσω.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σενέκη,